Καταρχήν, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή της κυρίας Ρούφα να θέλει να δευτερευλώνει τα γεγονότα. Εμείς απαντάμε ως εξής. Είχαμε νόμιμο αίτημα και νόμιμο δικαίωμά μας προς την Οικονομική Επιτροπή επιχορήγησης ξανά από, από το Δήμο. Θεωρούμε ότι ο Δήμος οφείλει να βοηθήσει την οποιαδήποτε επιχείρησή του, έτσι και την Κεκπαπιάς. Δεν θα κάνουμε το πιθάρι στην κυρία Ρούφα προκειμένου να δηλώσουμε ότι η Κεκπαπιάς δεν υπάρχει, όπως επίσης και το Διοικητικό της Συμβούλιο, ό,τι λέει δηλαδή στην δήλωσή της, και υπάρχει η Κεκπαπιάς και θα συνεχίσει να υπάρχει, και όπως επίσης θα ανακάμψει μαζί με τον τουρισμό μας. Όπως είδαμε, το δελτίο τύπου το οποίο αποστήλλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συγκλίνει απόλυτα με την άποψη του Δήμου της ΚΟΠ, της Δημοτικής Αρχής. Βλέπουμε ότι στέκεστε στα ίδια σημεία αναφορικά με την δήλωση της κυρίας Ρούφα. Νομίζω, κύριε Παπαδημητρίου, ότι είναι σημεία τα οποία ούτως ή άλλως πρέπει να υποθούν, προκειμένου να γίνει κατανοητό και στην κυρία Ρούφα, αλλά και στον απλό πολίτη. Παρά το γεγονός ότι βλέπουμε ότι κρατάτε ένα σκληρό ύφος απέναντι στην κυρία Ρούφα, γιατί πραγματικά στην ανακοίνωση τη δική σας αλλά και του Δήμου βλέπουμε όχι ήπιους αλλά σκληρούς χαρακτηρισμούς. Δεν μπορώ να καταλάβω και σας επαναλαμβάνω την αιμονή της προκειμένου να θέλει να διαστρεβλώνει τα γεγονότα, γιατί μόνο αυτό κάνει, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε έχουμε πολύ. Έχουμε νόμιμο δικαίωμα να αιτηθούμε από τον Δήμο την οικονομική ενίσχυση και γι' αυτό το κάνουμε. Δεν κάνουμε τίποτα παράνομο, ούτε παρανομούμε. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Και φαντάζομαι ότι είστε στη διάθεσή της για οποιαδήποτε στοιχεία χρειαστεί να υπάρχουν, γιατί όλα είναι στην δημοσιότητα. Όλα είναι στη δημοσιότητα. Δεν κρύβουμε τίποτα. Δεν είναι του χαρακτήρα μας ούτως ή άλλως.